αυτές τις υποπαραλλαγές, μεταλλάξεις στο μέτωπο του κορονοϊού. Η αλήθεια είναι πολλά τα δημοσιεύματα, πολλές οι αναφορές που μας προβληματίζουν, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, μέσα από το ρεπορτάζ τι προκύπτει, ότι υπάρχει μια οριακή αύξηση των νοσηλιών σε παγκρίτιο και πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Κρήτης και στο νοσοκομείο των Χανίων, εκεί θα πάμε, είναι διαχειρίσιμη. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπέα, τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, να τον καλησπερίσω. Κύριε διοικητά, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε? Είμαστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, καλή δεν τα έχουμε πει. Τηλεοπτικά δεν τα έχουμε πει. Αναφορικά τώρα με την κατάσταση στο κομμάτι των νοσηλιών και σε μονάδες COVID και σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, πού βρισκόμαστε? Να σας πω το εξής. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο και έπειτα, αξιολογώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και την φύση της νόσησης πλέον, αλλάξαμε τα επιχειρησιακά σχέδια, όχι μόνο ως νοσοκομείο Χανίων, αλλά συνολικά η 7η ΥΠΕ και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Δηλαδή αναπτύξαμε πλέον μέσα στις κλινικές, σε όλες τις κλινικές, ειδικούς θαλάμους με πρωτόκολλα ασφάλειας, δηλαδή με ειδικά διαχωριστικά απομόνωσης, όπου νοσηλεύονται τα περιστατικά που απλά νοσούν με COVID και όχι από COVID. Παραδείγματος χάρη, αν έχεις ένα καρδιολογικό περιστατικό ή ένα νευρολογικό περιστατικό, το οποίο είναι νεφρολογικό ή παθολογικό, το οποίο θα εμφανίσει COVID, αλλά η κύρια αιτία εισόδου στο νοσοκομείο, η πρωτεύουσα πάθηση είναι ή παθολογική, ή νευρολογική, ή καρδιολογική, θα παραμείνει στην ίδια την κλινική και έτσι θα απολαμβάνει τις φροντίδες των ιδίων των εξειδικευμένων ιατρών της πρωτεύουσας νόσου και εφόσον έχει σαν δευτερεύουσα νόσηση των COVID. Αν στην πορεία αναπτύξει πνευμονολογικά το σύνδρομο δηλαδή που αφορά τους πνεύμονες και τα λοιπά, μεταφέρεται στο πνευμονολογικό COVID, μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί. Ναι. Και αυτό φαίνεται από τις νοσηλίες του νοσοκομείου Χανίων, όπου σήμερα έχουμε 15 νοσηλίες και αμιγώς πνευμονολογικά περιστατικά, δηλαδή νόση από COVID, είναι μόλις 3. Έχουμε άλλα 7 περιστατικά, τα οποία είναι στις παθολογικές κλινικές, ένα νευρολογικό περιστατικό και μάλιστα είναι μια κυρία 96 ετών, είναι το maximum, μια κυρία στην μευτική γυναικολογική κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σαφώς διαχειρίσιμο. Έχουμε νόσηση με COVID, αλλά όχι από COVID. Το σημαντικότερο δε σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε είναι ότι πολύ καιρό τώρα δεν έχουμε εισαγωγή στη μεθ COVID. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν πρέπει βέβαια να μας καθησυχάζει σε καμία περίπτωση. Όχι, αλλά όχι, έχει να κάνει... να το αιτιολογήσουμε. Ναι. Να το αιτιολογήσουμε. Αυτό έχει να κάνει με τα υψηλά επίπεδα εμβολιασμού στον νομό Χανίων. Έχει να κάνει και με τον πολύ μεγάλο αριθμό, και μάλιστα πρέπει να είμαστε το δεύτερο νοσοκομείο πανελλαδικά, στη διάθεση αντιοικών χαπιών που έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 1.200 χορηγήσεις σε αντιοικά κατά του COVID χάπια από το φαρμακείο του νοσοκομείου μας στις πρώτες 5 μέρες της νόσησης. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμβάλει καθοριστικά συν από την φύση πλέον του ιού στη μετάλλαξη. Βέβαια και συγγνώμη που μακρηγορώ, όπως και εσείς έτσι και εγώ τα έχουμε πει εκτενώς τα δύσκολα χρόνια, μιλούσαμε συχνά, είμαι θειασότης της μάσκας και κυρίως του τακτικού, συχνού και κυρίως ορθού πλησίματος των χεριών. Είδατε όμως, δεν ξέρω, κύριε διοικητά, αν ακούσατε λίγο τον κύριο Σκουντάκη εδώ, τον πρόεδρο των φαρμακοποιών στο Ηράκλειο, τι είπε, δεν ξέρω αν είχατε συνδεθεί, αναφορικά με το γεγονός ότι όλο ένα και περισσότεροι πλέον δεν το ψάχνουμε και πολύ στο κομμάτι της μάσκας και των αντισηπτικών και έχει μειωθεί η αγορά τους και κατ' επέκταση η διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Αυτό σημαίνει κάτι? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω προσωπικά. Φοράω τη μάσκα, φεύγω, μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και συνεχίζω μηχανικά χωρίς να βγάλω τη μάσκα και οδηγώ με τη μάσκα. Στους μαζικούς χώρους, δηλαδή όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα φορέσω τη μάσκα. Δεν είναι ντροπή. Ένας-δύο μήνες είναι ακόμη χειμωνιάτικη με συχνοτισμό. Δεν είναι ντροπή. Όπως και το να πλένεις τα χέρια καλά, με τους σωστούς τρόπους, με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιώντας αντισηπτικό αν χρειάζεται. Ναι. Νομίζω ότι με αυτά απολαμβάνουμε ένα πολύ υψηλό δείκτη προστασίας ή αυτοπροστασίας, αν θέλετε. Αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας δεν είναι μόνο για τον COVID ή μόνο για την γρήπη. Είναι γενικότερα για οτιδήποτε.
Κύριε Διοικητά, θα ήθελα λίγο και δεν μπορεί να μην σας ρωτήσω. Κυριαρχεί ένα κλίμα έτσι αναβρασμού σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης, μεταξύ αυτών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, στην Ιεράπετρα, όπου παραιτήθηκε ο μοναδικός παθολόγος. Στο Νοσοκομείο Χανίων, στο κομμάτι της τελέχωσης των κενών, των προβλημάτων σε κλινικές, τι καταγράφετε, τι παρατηρείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το νοσοκομείο Χανίων είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. 490 κλίνες στο νοσοκομείο, συν 90 κλίνες πλάς στο κομμάτι του ψυχιατρικού τομέα. Δομές, ξενώνες κτλ. Άρα ένα πολύ μεγάλο καθετοποιημένο νοσοκομείο. Η ειδοποιώς διαφορά του νοσοκομείου Χανίων με τα άλλα νοσοκομεία, τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, του Ηρακλείου και των άλλων μεγάλων νοσοκομείων της χώρας, είναι ότι δουλεύει 24/7. 24 ώρες λειτουργίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, και αυτό ασκεί μια τρομακτική πίεση από το τμήμα επιγόντων περιστατικών, και αυτό διαχέεται καθημερινά στις κλινικές. Όταν δεν εργάζεσαι έστω για μία μέρα, μπορεί το ΤΕΠ ξεκουράζεται και παράλληλα μπορείτε να γίνετε καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των περιστατικών στις κλινικές. Δυστυχώς το νοσοκομείο Χανίων δεν έχει αυτή την πολυτέλεια και καλείται να αντιμετωπίσει μια καθημερινή πίεση. Οπότε κατ' επέκταση. Πάμε τώρα στη στελέχωση. Δυστυχώς παρατηρούμε σε κρίσιμες ειδικότητες, και θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο νοσοκομείο Χανίων στην ειδικότητα των παθολόγων, που είναι γραμμή πρώτης, που είναι ειδικότητα πρώτης γραμμής, η οποία έχει στην ευθύνη της και το παθολογικό ΤΕΠ καθημερινά, με δύο παθολογικές κλινικές οι οποίες κινούνται από το 78% μέχρι στο 105% σε πληρότητες σταθερά μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου το Υπουργείο ό,τι ζητήσαμε μας το έδωσε. Σκεφτείτε ότι μέσα σε 2-2,5 χρόνια ενέκρινε το Υπουργείο 7 θέσεις παθολόγων για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, εκ των οποίων οι 5 βγήκαν άγονες και μόνο 2 καρποφόρησαν. Παράλληλα μας έδωσε άλλες 2 θέσεις επικουρικού προσωπικού παθολόγου με δεσμευμένες πιστώσεις, δηλαδή έρχομαι, προσλαμβάνομαι άμεσα, επίσης είναι άγονες. Δηλαδή, ένας νέος γιατρός, ο οποίος μόλις τέλειωσε την ειδικότητα, εάν έκανε τον Οκτώβριο τα χαρτιά του στο νοσοκομείο Χανίων με 0 μόρια πλειολόγος, έπιανε μόνιμη δουλειά στο νοσοκομείο, στο σύστημα υγείας. Κάτι το οποίο παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι όχι μόνο στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αν δείτε δηλαδή τι ζητούσαν τα νοσοκομεία στην προκήρυξη που βγήκε, όλοι ζητούσαν παθολόγους. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μαζί με τους ανεσιολόγους, που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, στο νοσοκομείο Χανίων δεν υφίσταται πρόβλημα, αλλά ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι και στην Ευρώπη για την συγκεκριμένη ειδικότητα. Μάλιστα. Βλέπουμε πλέον ότι και η ειδικότητα της παθολογίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Ιατρικό Σύλλογο, στείλαμε επίσημη επιστολή, πρόσκληση σε ιδιώτες παθολόγους να κάνουμε χρήση του νόμου, της έμεινης νόμου που δίνει τη δυνατότητα οι ιδιώτες γιατροί να έρθουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε μηνιαία πρωινά είτε εφημερίες κατά αποκοπή. Και ζητήσαμε παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Είχαμε ανταπόκριση από μία γιατρό που είχε και εμπειρία στο νοσοκομείο, εξαίρετη γιατρός, η οποία έρχεται και μας βοηθάει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Υπάρχει όμως σαφής και μεγάλη δυσκολία, και αυτό προκαλεί μεγάλη καταπώνηση στους γιατρούς, και μόνο σεβασμός και εκτίμηση είναι στο πρόσωπό τους. Είναι το ελάχιστο που σαν διοικητής μπορώ να πω, πέρα από τις όποιες διοικητικές ενέργειες την κάλυψη των κενών θέσεων. Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, να σταθώ και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και εκεί υπάρχουν κενά. Παρόλο που έγινε ο μεγάλος διαγωνισμός των 4.500 και το νοσοκομείο Χανίων θα πάρει 58 μόνιμους νοσηλευτές, 53 συν 5 ειδικών θέσεων, παρόλο που έχουμε προσλάβει 155 νοσηλευτές μέσα στην πανδημία επικουρικούς, είχαμε βέβαια και αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις 90, αλλά είχαμε ένα θετικό ισοζύγιο συν 65, αλλά παρά τα αυτά, δυστυχώς υπάρχουν κενά και υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα. Μάλιστα. Και θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους υγειονομικούς, όλους τους συνεργάτες για αυτή τη μάχη, για αυτόν τον αγώνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.